Κατοχικού καθεστώτος προέβη ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης. Με παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατήγγειλε νέα βεβήλωση του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα στην κατεχόμενη Μύρτου, μετά την αναστήλωσή του, η οποία μάλιστα επετεύχθη με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε ευρωπαϊκά σώματα κατήγγειλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης τη βεβήλωση του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα στην κατεχόμενη Μύρτου. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Κώστας Μαυρίδης ανέφερε ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί πρόκειται, όπως είπε, για ένα μνημείο θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο έχει αναστηλωθεί με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια σε πρώτη φάση με ποσό 800.000 ευρώ. Στην καταγγελία του, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής θέτει δύο ερωτήματα. Κατά πόσον η βέβηλη ενέργεια στο κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της εκκλησίας του μοναστηριού που αποκαταστάθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια έτυχε εντελεχούς έρευνας από το παράρτημα του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργεί στα κατεχόμενα και είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη των έργων, αλλά και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ερευνών τους. Δεύτερον, σε ποιες άλλες ενέργειες θα προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλιστεί η προστασία θρησκευτικών μνημείων που αναστηλώνονται με χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών στο κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες μου είναι τόσο έγκυρες και έχω, εκτός από δηλώσεις και δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο, έχω και υλικό το οποίο έχω υποβάλει καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κατά δεύτερον, έχω ζητήσει και θα έχω και συναντήσεις με τους πλέους αρμόδιους σε υπηρεσιακό επίπεδο καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το θέμα με τον Άγιο Παντελεήμονα πρέπει κατ' εμέ να είναι η αφορμή για να κινήσουμε ένα τεράστιο ζήτημα, δηλαδή το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών στα κατεχόμενα και γιατί δεν αντέδρασαν μέχρι σήμερα οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μαυρίδης έκανε επίσης λόγο για ολιγορία των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σοκ προκάλεσε είδηση.